Καλά είσαι, την παλεύεις? Ναι, δεν θα έλεγα ότι την παλεύω και φουλ. Εντάξει, είναι λίγο καφρίλα η φάση ούτως ή άλλως, το ξέρεις και εσύ. Και εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Όχι, πολύ, καμιά φορά καλά, καμιά φορά μέτρια. Εντάξει, βοηθάνε και τα δικά τα αθλητικά πολύ γενικά. Θα τα πούμε αυτά, βέβαια, γιατί γι' αυτό ήρθαμε άλλωστε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ήσουν μικρή, διάβαζες μικρό βρικόλακα? Εννοείται ότι έχω μεγαλώσει με μικρό βρικόλακα και αντριχίλες. Δεν έχω διαβάσει άλλο βιβλίο όταν ήμουν μικρή. Νομίζω ότι είσαι η μοναδική που πετυχαίνω, που μοιραζόμαστε αυτό το πάθος για το μικρό βρικόλακα και το Ρούντιγκερ. Είχαν βγει και κάποια τελευταία, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει, που είχε αλλάξει η εικονογράφος, που πάει ο μικρός βρικόλακας στο ψυχίατρο και πώς δένουν όλα. Γιατί αυτός ο ψυχίατρος είχε αναλάβει ένα βρικόλακα για να μπορεί να βγαίνει στον ήλιο. Και ο βρικόλακας αυτός έλεγε στον ψυχίατρο ότι έχει νυχτολαπία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο ήταν το τελευταίο τεύχος που διάβασα. Βέβαια, τώρα, άμα γυρίσω στη Βέρεια το Πάσχα, θα τα ξανά. Γιατί μου το θύμισε πάρα πολύ όταν κοιτάζα το προφίλ σου. Λέω σίγουρα διάβαζε μικρό βρικόλακα. Εννοείται. Είχε ωραία μετάφραση. Πολύ μικρομεγαλίστικη μετάφραση. Που ήταν πολύ... Έχει επηρεάσει τον τρόπο που γράφω τις δικές μου ιστορίες. Δηλαδή, με έχει επηρεάσει πολύ βαθιά. Και μου το... Ναι, και έχω παρατηρήσει ότι ήταν όλη μου η στάση στα παιδικά αυτή, δηλαδή ότι αν δεν ήταν κάτι για μικρομέγαλους δεν μπορούσα να το δω. Δηλαδή αν δεν ήταν κάτι τα πολύ παιδικά δεν μπορούσα ούτε σαν παιδί. Τα πολύ για πολύ μεγάλους πάλι δεν τα καταλάβαινα, ήμουν μικρός, αλλά όταν κάτι ήταν και από τον κόσμο των μεγάλων και από τον κόσμο των παιδιών μου έκανε πάρα πολύ. Τα καθαρά παιδικά δεν τα μπορούσα καθόλου, τα βρίσκα πολύ cringe και cheesy και τέτοια. Όταν συνδύαζε κάτι και τους δύο κόσμους, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον, θα σου πω, γιατί εγώ, ο ψυχίατρος, εγώ βλέπα και φαντάσματα μικρή. Έχω δει πολλά πράγματα μικρή. Και αποκαλύφθηκε ότι είναι σύμπτωμα της διαταραχής μου. Και ξενέρωσα πάρα πολύ. Α, έλα ρε, σου χάλασε το μάγεμα. Μου το έφτιαξε μετά η αδερφή μου, γιατί μου είπε ότι εντάξει, οι άνθρωποι με ΔΕΠΗ και αυτισμό πιθανότατα έχουν πολύ ανοιχτά κανάλια και μπορούν να δουν περισσότερα από τους άλλους, το οποίο κρατάω. Γιατί μου αρέσει σαν... Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και τώρα διαβάζω ένα... Προσπαθώ δηλαδή να διαβάσω για αυτό που λες. Όχι όμως το ιατρικό του μέρος, το ότι πόσοι άνθρωποι... το βιβλίο λέγεται... Α, να το σημειώσουμε. Α, θα έχω γραφτεί βασικά. Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι μια κοσμική εποχή, νομίζω, του Charles Taylor. Μια κοσμική εποχή που μιλάει για αυτό το πώς οι άνθρωποι με τα χρόνια απομαγεύσανε τον κόσμο. Που ο Θεός ήταν ένα μέρος αυτού του μαγικού κόσμου και πλέον δεν τον έχουν ανάγκη γιατί έχουν απομαγεύσει πάρα πολύ τον κόσμο με τον οποίο ζούμε. Δηλαδή, πρώτες σελίδες... Επειδή είναι μεγάλο, είναι γύρω στις 1500 σελίδες, δεν είναι ντουβάρι τέτοιο. Εντάξει, άμα πάρω τα χάπια μου που θα μπορώ να συγκεντρωθώ, θα μπορέσω και να το διαβάσω. Ναι, και εγώ είχα από μικρός αυτή τη διάσπαση. Τώρα δεν έχεις, έχει εξαλειφθεί? Νομίζω ότι έχω ακόμα, αλλά δεν είχα ποτέ και ιδιαίτερη τέτοια γι' αυτό. Είμαι και το 82, που σημαίνει ότι τα παιδιά σε εκείνη την ηλικία πολύ σπάνια να έβρισκαν κάτι ψυχολογικά. Σε πληροφορώ ότι η αγχώδης διαταραχή συνδέεται άμεσα με την αδιάγνωστη διάσπαση. Ναι. Γιατί δεν σου γίνεται. Αυτό το είχα βέβαια πάρα πολύ στο... Δηλαδή όλες οι δασκάλες μου όταν ήμουν παιδί πάντα ήταν το μόνιμο στη μάνα μου όταν πήγαινε στο σχολείο ότι το παιδί έχει διάσπαση προσοχής φοβερή, ας πούμε. Έχει δυνατότητες αλλά δεν προσπαθεί καθόλου. Αυτό ήταν η μάνα μου το είχε. Νομίζω στην ταφόπλακά μου θα το γράφει. Αποκαλούμε διάγνωση εδώ, έτσι το έχεις καταλάβει. Θα πρέπει να επιστρέψεις πάλι. Υπάρχει τεστ ειδικό τώρα για να διαγνωστεί μεγάλος ενήλικας πια? Εγώ έκανα ένα πολύ πλοκό τεστ για τη διάγνωσή μου. Ναι. Θα τα πούμε όλα. Πρώτα απ' όλα,
Τώρα θα τα πούμε όλα, να πούμε τον τίτλο της εκπομπής. Ναι, 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 γιατρέ, οπωσδήποτε. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι δεν είμαστε γιατροί, είμαστε ασθενείς. Θα πούμε πολλές μπουρδες, δεν παίρνετε τίποτα σοβαρά, ακούτε μόνο το γιατρό σας, προφανώς. Είμαστε στην εκπομπή «Δεν πιστεύω στα μάτια σου». Για όσους πιστεύαν ότι δεν έχω τίποτα, αλλά δεν τους πίστεψα και τελικά πήγα στο γιατρό μου. Πάρα πολύ συνεπές το τέτοιο και με το... Με πολύ θυμό το έβγαλα αυτό το τίτλο. Και πολύ συνεπές και πολύ συνεπές και με το μαγικό κόσμο στον οποίο ζει η φαντασία σου και εσύ. Έχουμε λοιπόν το φοβερό Δημήτρη Χριστοφορίδη που κάνει τη φοβερή τιμή να έρθει σε αυτήν την εκπομπή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανη που είσαι κομμάτι αυτής της σειράς. Ναι, έγινε. Ο οποίος έχει διαγνωστεί με... Επίσημη διάγνωση ποια είναι? Η επίσημη διάγνωση είναι κατάθλιψη. Τέλεια. Όχι γκράντε κατάθλιψη, αλλά κατάθλιψη και γενικευμένη αγχώδια ταραχή. Και βρίσκομαι σε αγωγή εδώ και 3 χρόνια. Πολύ ωραία. Δεν έχει υποχωρήσει. Περίμενα να υποχωρήσει, αλλά... Εντάξει, δεν υπάρχει ελπίδα να υποχωρήσει η κατάθλιψη, τουλάχιστον. Εντάξει, όχι. Νομίζω ότι δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω να σου πω. Ελπίζω να υπάρχει ελπίδα. Ελπίζω να πάει καλύτερα με τον καιρό. Από ό,τι έχω δει, γιατί πριν πάω στο ψυχιατρό μου, έχω κάνει τρελό. Είχα αιμονή για πολύ καιρό με ψυχασθένειες. Νομίζω ότι είχα σχιζοφρένεια, διπολική, όλα. Έχω περάσει, έχω κάνει πολλές διαγνώσεις. Ναι, ναι, όλοι μας. Όλοι και είχα δει ότι η κατάθλιψη είναι ασθένεια και εάν δεν είναι σούπερ μακροχρόνια, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γιατρευτεί. Δεν ξέρω. Πάντως έχουμε πάρα πολύ στο ΣΟΗ. Έχουμε αρκετές στο ΣΟΗ ψυχικές νόσους και νομίζω έχει να κάνει αυτό. Δηλαδή, αγωγή έχει πάρει και η μάνα μου και ο πατέρας μου και είχε και η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Τζακπότε! Ναι, ναι, όλοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Πολύ λίγοι είναι. Και συζητώντας, δεν ξέρω αν το συζητάς εσύ με τους δικούς σου. Εγώ ένα mini tour στα σόγια και το τι ασθένειες έχουμε σαν ΣΟΗ, πάντα το κάνω. Μάλλον ικανοποιώντας το φόβο μου από το, ξέρεις, να προσπαθώ να διαγνώσω από το τι θα πεθάνω. Οπότε δεν είχαμε στο ΣΟΗ, ξέρεις, δεν είχαμε κάτι πολύ σπουδές, καμιά πολύ σπουδαία ασθένεια, ας πούμε. Είχαμε κανένα καρκίνο. Αυτό, όχι, πλέμμα τύπου... Ναι, ναι, ρίξη ύπατος. Ναι, ναι, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Είχαμε όμως, μου λέει ο πατέρας μου, δεν είχαμε ποτέ τίποτα παθολογικό, αλλά είχαμε στο ΣΟΗ full ψυχολογικές ασθένειες, full. Νομίζω καλύτερες είναι οι ψυχολογικές ασθένειες, εφόσον δεν σε πάνε στην πλήρη αυτοκαταστροφή ή αυτοκτονικές τάσεις. Θεωρώ. Δεν καπνίζεις κιόλας. Εντάξει, έχω κάνει πολλές καταχρήσεις στη ζωή μου. Φαίνεται όχι. Από το μαλλί σου. Το μαλλί απλά είναι η τεμπελιά, δεν μπορούσα να ασχολούμαι άλλο. Είναι καθαρά δέπει το μαλλί. Μην νομίζεις. Φαίνεται πολύ από το μαλλί όλες οι καταχρήσεις σου. Όπως και το δικό μου. Α, λες γι' αυτό να γκριζάραμε. Εσύ δεν γκρίζεις, τι είναι να γκριζάρεις. Εγώ έχω τέτοιο, γκρίζω Ζαν Πρεμιέ, πώς λέγονται αυτοί. Είναι εδώ τέτοια, φαβορίτα. Σόπακα είναι η γκρίζα φαβορίτα. Θα κάνω το 7ο τσιγάρο σήμερα. Έλα μου, σιγά, τίποτα. Εντάξει, πόσο χρόνο είσαι εσύ? 39. Εντάξει, είσαι πιο μεγάλος από μένα, γι' αυτό έχεις γκρίζαρει πιο πολύ. Ναι, εσύ πόσο είσαι? 37. Ο γεροπλάτανος. Εντάξει, εσύ δεν έχω πολλά. Όχι, όχι, είναι ωραίο όμως. Είναι ασημείο, δεν είναι σαν και εμένα που είναι εδώ μαύρα και εδώ γκρι. Έχω κάνει ζωή. Τι ασημή, παιδί, βλαμμένη είσαι, πού τα βρίσκεται, εσύ και ο... Λουλακή, λουλακή. Λουλακή, εσύ και ο τέτοιος μου τα λέτε αυτά, όπου με κουρεύει ο τύπος που με έχει μάθει κιόλας ότι κάνω stand-up, δεν ξέρω, με βλέπεις το προφίλ στο Facebook και μου λέει ότι είμαι ο Κλούνι του Άγιου Παντελεήμονα. Τέλειο, του Άγιου Παντελεήμονα. Ναι, μωρέ, εκεί μένω. Εντάξει, μην πούμε και που μένεις, δεν χρειάζεται. Θα του κάνω ένα μπίπ. Αυτό το λέω, παιδί μου. Το λες στις παραστάσεις, έχεις δίκιο. Να σου πω, εσύ πότε κατάλαβες ότι κάτι δεν πάει καλά στη φάση σου? Δεν ξέρω. Αυτό τώρα είναι πολύ... Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια
Δεν νομίζω ότι υπάρχει η ηλικία που καταλαβαίνεις ότι δεν πάει καλά. Είναι, νομίζω, περισσότερο η ηλικία που αποδέχεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί μέχρι τότε στη ζωή μας τείνουμε να τα κανονικοποιούμε. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις από μικρός κάποια πράγματα και να νομίζεις έτσι είμαι. Δηλαδή, αυτή είναι η φάση μου, έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Άρα, έχεις κάτι από παιδάκι. Δεν είναι όλοι. Είναι αυτοί που έχουν ΔΕΠ και αυτισμό. Αυτοί που έχουν. Αν δεν έχεις από τα παιδικά χρόνια αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να διαγνωστείς για ΔΕΠ και αυτισμό. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά από πάντα κάτι είχα. Ναι. Τουλάχιστον μια έντονη δυσθυμία. Πολύ έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις, πάρα πολύ. Και συναισθηματικά πολύ φορτία. Ναι, 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 και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φανταστικούς φίλους είχες εσύ? Όχι, φανταστικούς φίλους δεν είχα. Ούτε έχεις δει σκιές και φαντάσματα και τέτοια? Όχι, αλλά είχα πάντα σε συνάρτηση με το άγχος μου πολύ, πάρα πολύ μεγάλο έντονο φόβο θανάτου και από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή η πρώτη μου κρίση πανικού, ας πούμε, που στεναχωρέθηκα τόσο πολύ και φοβόμουν ότι θα πεθάνω πολύ άμεσα, ήταν τρίτη δημοτικού. Αλλά και έχεις στάνταρ ΔΕΠΗ, έτσι. Τι, γιατί? Δεν είμαι γιατρός, μπορώ να σου λέω μαλακίες, αλλά αυτή τη στιγμή μου περιγράφεις πράγματα που μου είναι υπερβολικά οικεία και έχω πολύ αυξημένο δείχτη ΔΕΠΗ, πρέπει να σου πω. Η ΔΕΠΗ είναι... διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα. Και είμαστε, ναι, η γενιά που περάσαμε τα αγόρια επειδή ήταν υπερκινητικά, απλά τα δέρνανε, τα κορίτσια τα είχαν χεσμένα γιατί ήταν στην κοσμάρα τους. Και όλο, ναι, αυτό που έχει χτιστεί, επειδή δεν είχαμε διαγνωστεί ποτέ και στην ουσία είναι σαν να σε έχουν πάρει και να σε έχουν βάλει σε έναν άλλο κόσμο που δεν καταλαβαίνεις τι γλώσσα μιλάνε. Και γι' αυτό έχουμε αγχώδεις διαταραχές. Εγώ ανέπτυξα στοιχεία αυτισμού που δεν είμαι αυτιστική, okay, και μου γάμισε τη ζωή όλη. Καταθλίψεις, μπορεί να γίνει διπολική. Στην ουσία, ένα παιδί που έχει διαγνωστεί στην ώρα του μπορεί να την περάσει κανονικά τη φάση του, αν οι γονείς του το μεγαλώσουν σύμφωνα με γιατρούς. Και είναι πολύ λυπηρό. Τώρα έτσι, ναι, δύσκολο θέμα αυτό τώρα. Δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν ξέρεις. Εντάξει, πάντα όταν ακούω τέτοια πράγματα, έχω πάντα... Ξέρεις, με πιάνει πάντα, γιατί κάπως καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο μπορεί να ήταν για τον άλλον και όταν πολλαπλασιάζεται, όταν μου τα λέει κάποιος άλλος αυτά. Μοιράζομαι με κάποιον όλες μου αυτές τις εμπειρίες σαν που είχαμε σαν παιδιά, ας πούμε. Ότι ξέρω εγώ, δεν μπορούσα καθόλου να μας χωρέσει ο κόσμος γύρω μας. Υπήρξαν πάρα πολλές καταστάσεις που ήταν εκφοβιστικές, που ήταν δύσκολες, που δεν ήξερες με ποιον να το μοιραστείς. Οι γονείς σου δεν σε καταλαβαίνανε. Όλο αυτό δημιουργεί ένα σύμπαν πολύ αρνητικό για ένα παιδί. Δηλαδή, ο τρόπος που μεγαλώνει είναι πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος. Το ξύλο, ας πούμε, στα αγόρια είναι, δηλαδή, ήταν, ας πούμε, πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της παιδικής μου ηλικίας. Εγώ το είχα την αμφισβήτηση, δεν είχα ξύλο, αλλά αμφισβητούσαν το ότι δεν μπορώ να κάτσω να διαβάσω, ότι δεν μπορώ να μάθω, ότι δεν μπορώ να μην κλάψω με το παραμικρό. Είχα μια μόνιμη αμφισβήτηση για τα πάντα και ήμουνα τεμπέλα και εγωκεντρική. Και μεγάλωσα με αυτά. Και ξαφνικά στα 37 μου κατάλαβα ότι δεν είμαι ούτε τεμπέλα, ούτε εγωκεντρική. Ναι, θα 37. Πρέπει να κάνω μάλλον ένα τεστ για ΔΕΠΗ. Ξέρεις γιατί στο λέω, γιατί μπορεί και να μην έχεις και προφανώς δεν είμαι γιατρός, αλλά η θεραπεία του ΔΕΠΗ είναι πολύ πιο απλή από ό,τι άλλων περιπτώσεων και μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Γιατί στην ουσία αυτό... ψυχιατρό μου. Λοιπόν, εγώ πήγα σε αυτό το γιατρό που μου συστήσαν κάτι φίλοι που είναι εξειδικευμένος για προσοχής, διαταραχές, αυτισμό και ΔΕΠΗ. Και σου κάνει ένα πάρα πολύ πλοκό τεστ που αποκλείεται να... Δηλαδή είναι πολύ έγκυρο γιατί είσαι μία ώρα και δεν καταλαβαίνεις τις ερωτήσεις, είναι ένας πανικός. Και μετά πας τον βλέπεις. Εγώ την πήρα τη διάγνωση επειδή είχα και αρχεία, θυμάμαι πολύ καλά την παιδική μου ηλικία. Οπότε δεν χρειάστηκε να μιλήσει με τους γονείς μου κτλ. Και είχα πάρει και την πρώτη διάγνωση από την αδερφή μου που δουλεύει με παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Αγγλία. Έκανα ένα σεμινάριο με ΔΕΠΗ. Τα θυμάμαι τέλεια όλα. 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 Δεν από τι ηλικία είχες την πρώτη ανάμνηση?
Δεν θυμάμαι ποτέ να... Θυμάμαι στον υπηαγωγείο να μην έχω φίλους και να κάνω παρέα με άτομα απλά επειδή δεν μας έκανε... Όχι, όχι, θυμάσαι, θυμάσαι την πρώτη ανάμνηση που έχεις σαν άνθρωπος. Τη θυμάσαι? Έχω μια περίεργη ανάμνηση που την είπα στους γονείς μου. Πρέπει να ήμουν μωρό και επιβεβαιώσανε την τοποθεσία της κουνιάς. Που έβλεπα την μπαλκονόπορτα και ήταν κάποιος και τους το είπα και μου είπε μάνα μου, πράγματι η κούνια σου ήταν ακριβώς απέναντι από αυτή την μπαλκονόπορτα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το κτήμα που είμαστε της γιαγιάς μου, που ήμουν με την αδερφή μου και τον ξαδερφό μου, όταν ήμουν πολύ μικρή και απλά έκοβα λουλουδάκια και έλεγα τα δικά μου και τραγουδούσα και έφευγα μόνη μου, το έχω εικόνα. Στο σχολείο δημοτικό θυμάμαι πόσο φρικτά ήτανε. Τα θυμάμαι όλα. Δεν θυμάμαι ονόματα, δηλαδή μπορεί να σου πω μια ιστορία σαν θεατρικό και να μην θυμάμαι να σου πω ποιος μου είπε τι και ποιος ήταν και ημερομηνίες, αυτά τίποτα. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες, ονόματα, τίποτα, ούτε τοποθεσίες, αλλά έχω τα σκηνικά τέλεια στο μυαλό μου, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί από εξωτερικούς. Εγώ νομίζω θυμάμαι, η πρώτη μου ανάμνηση είναι 3-4 χρονών που περνούσα ένα δρόμο για να κάνουμε μια μετακόμιση και το θυμάμαι δηλαδή πολύ καθαρά και το σπίτι μας εκεί όταν ήμουν γύρω στα 3-4, τα θυμάμαι αυτά όλα. Έχω δηλαδή, οι αναμνήσεις μου ξεκινάνε από εκείνη την ηλικία, 3-4. Γενικά οι ΔΕΠΗ έχουν μια πολύ καλή βραχυπρόθεσμη μνήμη και πολύ αδύναμη, πολύ καλή μακροπρόθεσμη και πολύ αδύναμη βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή εγώ κάποια στιγμή νόμιζα ότι είχα πρόωρο Αλτσχάιμερ και πρόωρη Άνη, αλλά όντως το πίστευα. Και εμένα μου συνέβη. Είναι πολύ τρομακτικό όρεση, άμα δεν ξέρεις. Δεν θυμόμουν τίποτα από ό,τι είχε γίνει την προηγούμενη μέρα. Ναι, ναι. Και σου λέει ο άλλος, εντάξει τον κοσμάρο σου, και σε φάση, τι είναι αυτό? Γαμώτο, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά και πάρα πολύ τρομακτικά. Και είναι φοβερό ότι μεγαλώνεις πιστεύοντας ότι αυτά είναι στοιχεία του χαρακτήρα σου, κυρίως γιατί είναι όλοι έτσι. Δεν είναι ότι κάποιος δεν έχει, ότι όλοι έχουν πάρει διάγνωση και δεν έχεις πάρει εσύ. Είναι όλοι έτσι, δηλαδή όλοι έχουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει διαγνωστεί σε κανέναν και ζείτε όλοι σας τυφλοί. Δεν ξέρει κανείς τίποτα για τον εαυτό του και ξαφνικά οι νέες γενιές είναι που τα μαθαίνουν. Έτσι να δεις. Ο ψυχίατρος μου έχει πει ότι όταν κάποια στοιχεία του χαρακτήρα σου αποτελούν εμπόδιο και σε κάνουν δυσλειτουργικό στη σχέση σου, στη δουλειά σου, στην σωματική σου ακεραιότητα, στην περίπτωση του ΔΕΠΗ, τότε αποτελεί νόσος και πρέπει να το κοιτάξεις. Όταν δεν αποτελεί, δεν σε κάνει δυσλειτουργικό, είναι απλά ένα χαρακτηριστικό και χρειάζεται να το μαζέψεις. Ναι, τώρα θα πρέπει να μπούμε σε μια κουβέντα του τι σημαίνει δυσλειτουργικός σε μια κοινωνία σαν αυτή και τι αφήνεις εσύ να είναι δυσλειτουργικό. Δυσλειτουργικό, ας πούμε, είναι για τη σωματική, ένα στοιχείο των ανθρώπων με ΔΕΠ είναι ότι είναι τόσο υπερπαρορμητική καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από παιδιά μέχρι τέλος, που μπορεί να σκοτωθούν από προσεξία ανά πάσα στιγμή. Γιατί εγώ, ας πούμε, μπορεί να οδηγήσω και να μην προσέξω, να φτάσω και φυσικά και να μην έχω πάρει χαμπάρι τι έχω κάνει, πώς έχω φτάσει εκεί. Ή θα πάω σε ένα πάρτι και θα μου δώσουν ένα σωρό μαλακίες και δεν θα το σκεφτώ δεύτερη φορά. Θα πάρω ό,τι μπουρδα θέλω, χωρίς να σκεφτώ τις συνέπειες. Όταν ήμουν παιδί, το είχα πολύ αυτό. Πες το. Έχω πηδήξει από γκρεμό. Κατάλαβες. Αυτά είναι δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Και ειδικά όταν τα επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά, ενώ το έχεις μετανιώσει. Γενικά ένα στοιχείο του ΔΕΠΗ είναι ότι λες πράγματα, κάνεις πράγματα και μετά το επεξεργάζεσαι λογικά. Όταν διαλύεις μια σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή έχεις τρομερές εκρήξεις θυμού και όχι επειδή υπάρχει πρόβλημα με τη σχέση, αλλά επειδή εσύ δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου, αυτό είναι... Κάνει λειτουργικό. Όταν δεν μπορείς να δουλέψεις επειδή κάθεσαι μπροστά σε αυτό που πρέπει να κάνεις και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, αλλά κάποιος έχει κλειδώσει και απλά είσαι ανίκανος να κάνεις μια κίνηση, δεν είναι τεμπελιά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και αυτό γιατί στο μυαλό των ΔΕΠΗ δεν συνδέονται οι νευρώνες ή υπολειτουργούν και πρέπει να... Δεν ξέρω ακριβώς να το απαντήσω αυτό. Μου είναι πάρα πολύ μπερδεμένο όλο αυτό το κόνσεπτ
δημιουργίας και δουλειάς και η αδυναμία μου να κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά εκτός από ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα και η ευκολία μετά με την οποία έκανα το καλλιτεχνικό επάγγελμα που ήταν λες και κατουρούσα ή έπινε ένα ποτήρι νερό, είναι πάρα πραγματικά πολύ δύσκολο να το απαντήσω αυτό. Και ακόμα και τώρα δεν έχω λύσει κάποια πράγματα παραγωγής και γραψίματος. Πάντως έχω παρατηρήσει ότι με τον καιρό πάρα πολλά πράγματα μαλακώνουν. Και με τον καιρό και με τα χρόνια πολλά πράγματα καταπραίνονται με κάποιο τρόπο. Κοίταξε, έχουμε και μια τάση να βρίσκουμε bypass. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή η δουλειά που ζω, που πληρώνομαι, είναι η πιο λάθος δουλειά για έναν άνθρωπο, σαν εμένα, πιθανότητα και σένα. Είμαι συντηρήτρια έργων τέχνης, ωραία. Είναι μια δουλειά που θέλει απίστευτη ακρίβεια, απίστευτη υπομονή, απίστευτη συνέπεια. Έχω καταφέρει να καλύψει αυτά τα οποία δεν έχω, δεν μπορώ να τα λειτουργήσω. Μόνο όταν είμαι στις πολύ καλές μου, απλά τελευταία στιγμή, όταν φτάνω στο deadline, στρεσάρω με full και καταφέρνω σε υπερβολικά μικρό χρόνο. Με τη δημιουργικότητά μου, με την εφευρετικότητά μου που είναι ένα χαρακτηριστικό μου και με το ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω, να καλύψω σε 2 μήνες δουλειά ένας χρόνος. Αυτό βέβαια μπορεί το αποτέλεσμα να είναι decent, αλλά σημαίνει ότι θα έχω τόσο μεγάλο στρες που θα βγάλω μικτιάσεις, κατάλαβες. Μετά έρχονται διάφορα με αυτό. Οπότε, ναι, μεν έχεις ένα αποτέλεσμα, αλλά δεν λειτουργεί σωστά. Γράφω ιστορίες τρόμου, τις οποίες δεν μπορώ να τελειοποιήσω γιατί δεν μπορώ να κάτσω να τις τελειοποιήσω, οπότε τις καίω. Να μπορώ να κάτσω να τη συντονίσω ή την κωμωδία μου. Για να μάθω ένα πεντάλεπτο, ρε εσύ, Δημήτρη. Ένα γαμημένο πεντάλεπτο που το έχω γράψει μόνη μου, μου πήρε 2 χρόνια για να το μάθω απ' έξω. Και το έμαθα πάνω στη σκηνή. Και όλοι μου λέγανε γιατί δεν κάθεσαι να κάνεις πρόβες. Και ήμουνα, okay. Άντε, ναι, δεν έχω μάθει ποτέ κείμενο απ' έξω. Δεν έχω μάθει ποτέ κείμενο απ' έξω. Αυτό θέλω να σου πω ότι γίνονται πιο εύκολα με τον καιρό. Βρίσκεις άλλους τρόπους και καλύπτεις. Βρίσκεις άλλους τρόπους, ναι. Δεν μπορούσα εσύ ποτέ να παλιώσεις εσύ όμως, έχεις βρει τον τρόπο σου. Εγώ είμαι 3 χρόνια στα open mic, ακόμα δεν το έχω βρει. Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι ο καιρός είναι που φέρνει πολλές απαντήσεις και μάλιστα είναι και ένα θέμα το οποίο τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια το σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό, γιατί είμαι σε μια περίοδο που αρνούμε την ψυχανάλυση και έφαγα πολλά χρόνια με ψυχοθεραπευτές και τέτοια. Ότι πάρα πολλά πράγματα, ένας λόγος ας πούμε, που μου αρέσουν πάρα πολύ τα χάπια όσον αφορά την κατάθλιψη και τη γενικευμένη αυτή διαταραχή, είναι ότι σου αγοράζουν χρόνο. Σου αγοράζουν χρόνο γιατί πολλά πράγματα λύνονται όσο περνάει η ζωή σου. Όσο περνάει η ζωή σου, όσο μεγαλώνεις. Εννοείς ότι σου προσφέρουν την ψυχραιμία να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα? Όχι να τα αντιμετωπίσω, προσφέρουν την ψυχραιμία να τα αφήσεις. Είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια στις ψυχικές νόσους να έχεις το χρόνο να αφήσεις κάποια πράγματα. Όταν έχεις κρίση πανικού, δεν έχεις το χρόνο να την αφήσεις πέρα. Δεν μπορείς να την αφήσεις πέρα. Όταν έχεις κατάθλιψη, δεν έχεις το χρόνο να την αφήσεις. Είναι εκείνη την ώρα. Είναι εκείνη την ώρα που παθαίνεις κρίση πανικού, εκείνη την ώρα φοβάσαι ότι θα τρελαθείς, εκείνη την ώρα φοβάσαι ότι θα πεθάνεις. Όταν έχεις κατάθλιψη, εκείνη την ώρα δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, εκείνη την ώρα κατουργέσαι πάνω, σου κλαις οτιδήποτε. Λοιπόν, τα χάπια σου αγοράζουν αυτό τον πολύτιμο χρόνο του να έχεις ένα επίγον ψυχικό νόσημα, το οποίο μπορείς σε κάθε άλλη περίπτωση να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα λεξοτανίλι ή θα σου κάνει τη ζωή μαύρη αλλιώς. Αλλά τα χάπια σου αγοράζουν αυτό τον πολύτιμο χρόνο να δεις το πρόβλημα αποστασιοποιημένα. Το έχω, αλλά δεν με κάνει δυσλειτουργικό αυτό το πράγμα. Μου αγοράζει χρόνο. Ναι. Και μέσα στο χρόνο που ζεις, πολλά πράγματα κάπως όχι λύνονται, τίποτα δεν λύνεται. Κανείς δεν μπορεί να... Είσαι εναλλακτικές, ας πούμε. Ούτε καν εναλλακτικές. Ναι, ούτε καν αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο να έχει λυθεί, σίγουρα. Αλλά μπορώ να σκεφτώ σίγουρα πράγματα τα οποία... Ίσως μπορώ να τα προσεγγίσω λίγο πιο ψύχρεμα. Λίγο πιο ψύχρεμα πάλι. Η φαρμακευτική σε βοήθησε να είσαι πιο συνεπής με τον άλλον άνθρωπο? Σε έκανε ξέρω τώρα αυτό. Σε έχει κάνει πιο λειτουργικό ή απλά σε έκανε να δεχτείς κάποια πράγματα για τον εαυτό σου? Οι σχέσεις είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αγγίζουν πάρα πολλά πράγματα. Και στο συνειδητό και στο ασυνείδητο.
Όχι, δεν νομίζω ότι έχω... Δεν νομίζω... Έχω γίνει πιο προσιτός για τον άλλο άνθρωπο. Για τον άλλον άνθρωπο. Έχω γίνει πιο προσιτός μάλλον. Αλλά θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα ηλικίας. Πράγματα τα οποία όταν είσαι πιο νέος, όταν είσαι πιο μικρός, δεν ξέρω, πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν μέσα στη ζωή μας, σαν προτεραιότητες, σε σχέση, πάντα στις σχέσεις, έτσι, λέμε, ας πούμε, σε αυτό το πεδίο των σχέσεων. Πολλά πράγματα είναι που αλλάζουν. Αλλιώς ήσουν σε μια σχέση όταν είσαι 20 χρονών, αλλιώς όταν είσαι 40. Δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει στις σχέσεις μου το... στις κοινωνικές σχέσεις, ναι. Ωραία, εντάξει, στις ερωτικές, ναι, στις ερωτικές νομίζω δεν έχει να κάνει με τον άλλον άνθρωπο, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Ρε παιδί μου, δεν είσαι και σε συνθήκες καινού, έτσι. Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα με δυσκόλεψαν, τα οποία δεν ήταν σίγουρο ότι ήταν όλα δικά μου, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, είχα θέματα στις σχέσεις μου με τη δουλειά μου. Κάνω ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα. Είχα σχέσεις στο παρελθόν που μου λέγανε «Δεν κάνεις και κάτι άλλο τώρα, τι είναι αυτά τα εφηβικά, ας πούμε, που κάνεις 30 και». Λοιπόν, αυτό δεν είχε να κάνει με τη δικιά μου ασθένεια, είχε να κάνει με το πόσο αλλάξει είναι ο άλλος. Από την άλλη, γιατί και εγώ, ας πούμε, καμιά φορά ο άντρας μου λέει, κάθεσαι και σχολείς τώρα, σαν 14χρονο, κάνεις παρέα με 20χρονα, είσαι κοντζά μου βαϊδούρα και τα λοιπά. Έχω μια πολύ ωραία σχέση με τον άντρα μου, ευτυχώς με αντέχει και τον αντέχω. Το πιο σημαντικό. αλλά θεωρώ ότι πέρα από το τι είναι αυτός, η δικιά μου κατάσταση και τώρα το συνειδητοποιώ που ξέρω ακριβώς τι γίνεται, έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά. Γιατί εγώ έχω τάσεις φυγής, γιατί ψάχνω συνέχεια πράγματα για να μου δώσουν την έξαψη, όπως το stand-up, ας πούμε, είναι το ναρκωτικό, έτσι. Οπότε είμαι τόσο αφοσιωμένη και κάνω τόσο υπερφόκους σε δικά μου πράγματα που τον άλλον τον έχω παντελώς σχεσμένο, ξέρω εγώ. Και ο άλλος με τη σειρά του ζητάει. Δεν νομίζω ότι αυτά θα τελειώσουν. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσουν. Όχι, αλλά όταν κατάλαβε και ο άλλος ότι δεν αδιαφορώ για αυτόν, αλλά είναι μια κατάσταση που είναι πέρα από τον έλεγχό μου και δεν είναι ότι δεν τον αγαπάω ή ότι αλλάζει τις ισορροπίες λίγο. Γιατί υπάρχει μια κατανόηση. Επίσης, αν με το καλό δουλέψει, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα δουλέψει, δουλέψουν τα φάρμακα, θα μπορώ να είμαι πιο συνεπής στη δουλειά μου, να ρυθμίσω έτσι το χρόνο μου, ώστε να μην κάνω υπερφόκους στα δικά μου πράγματα μόνο και να μην έχω χρόνο για τον άλλον. Υποθέτω ότι αυτό θα τα ρυθμίσει. Έχεις μία τάση βέβαια να αρνείσαι πολύ το τι είσαι. Έχω μεγάλη ανάγκη να μπορώ να συγκεντρωθώ βασικά και να έχω πολύ ανάγκη. Μην νομίζω ότι θα μπει όλη η ζωή σε μία τάξη. Όχι, αλλά θα μπορώ να δουλέψω, θα μπορώ να γράψω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και χωρίς τώρα μπορείς να τα κάνεις αυτά. Δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Για να γράψω ένα κείμενο που έχω στο μυαλό μου, θέλω υπερβολικά πολύ χρόνο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Ναι, για όλους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να σου πω ότι για όλους είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία ο Σαββόπουλος. Μου είχε μείνει αυτό και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ όταν τα σκεφτόμουν αυτά. Ο Σαββόπουλος έχει δέπει. Μπορεί να έχει δέπει. Δεν είμαστε γιατροί, δεν κάνουμε έτσι. Να τον φέρουμε σε μια... Δεν τον θέλω τον Σαββόπουλο καθόλου. Και εγώ δεν το θες, Έχει προδώσει. Μπορώ. Είναι τα παιδικά μου χρόνια και είναι μαλάκας. Όλες οι προδομένες εδώ με Louis C.K. και με Σαββόπουλο δεν σας αντέχω. Ο Louis C.K. δεν με πρόδωσε ποτέ. Τέλος πάντων, έλεγε ο Σαββόπουλος, ας πούμε, η θεωρία της... Η θεωρία της τέτοιας... Όχι, μωρέ, σταμάτα. Στην τέχνη, όταν πας να δημιουργήσεις κάτι, υπάρχει το φαινόμενο της μάνικας, που είναι ότι, ότι εσύ διψάς πάρα πολύ να πιεις νερό και πίνεις νερό από μία μεγάλη μάνικα, που το νερό έρχεται με πολύ δύναμη και όλο φεύγει έξω, ναι, όλο φεύγει έξω και εσύ πίνεις το πολύ λίγο.
Λέει, αυτό είναι, λέει, όταν δημιουργείς κάτι, αυτό είναι, σκέφτεσαι, λέει, αυτό που σκέφτεσαι είναι το νερό που φεύγει από τη μάνικα και αυτό που καταφέρνεις να πεις είναι αυτό που πίνεις ουσιαστικά, που είναι ένα πάρα 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 πολύ μικρό κομμάτι. Παρόλο που εσύ διψάς πάρα πολύ και θες να πιεις όλο το νερό που βγαίνει. Βέβαια, του Σαββόπουλου η μάνικα δεν ήταν και ακριβώς δικιά του. Όχι, σταμάτα. Είσαι πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου. Όχι με τον Σαββόπουλο, με τον εαυτό σου είσαι πολύ αυστηρή. Όχι, με τον Σαββόπουλο. Εμένα είναι δικιά μου. Η μάνικα στο 100% τουλάχιστον. Αυτές τις αγωνίτσες τις αξίζω. Ο Διονύσης κι αν τις αξίζει. Είναι κλεμμένα όλα από τον Bob Dylan. Τι μου λες τώρα. Τι λες, μωρέ. Όλα κλεμμένα. Αχ, πήγες. Μπορείς να μην είσαι εκνευριστική. Θέλω να φύγω από το γραφείο. Με έχει πιάσει. Ανομίζω από την εκπομπή και αγχώθηκα. Όχι, καλέ. Θέλω να φύγω από το γραφείο. Θέλω να πάω στο δωμάτιό μου. Τώρα είμαι καλά εδώ. Εντάξει, μια χαρά βλέπεις. Σα φάντασμα είσαι. Ναι. Εσύ που δεν τα βλέπεις. Φαντασματάκια. Μεγάλη απογοήτηση. Μεγάλη ήττα ήταν αυτό. Με τα φαντάσματα. Ναι. Πω. Έλα, μωρέ. Εντάξει, μωρέ. Εσύ πώς είσαι με τα παιδάκια σου και με το σύζυγο και όλη αυτή η ζωή ή έτσι κάπως, ας την πούμε, μικροαστική, με ένα μικροαστικό κάλυμα. Πώς την παλεύει το δέπι σου μέσα σε αυτό? Είναι πολύ δύσκολο, θα σου πω. Έχω τρομερά ξεσπάσματα θυμού για άκυρα. Δηλαδή μπορεί να είμαι τρομερά υπομονετική όταν τα παιδιά παθαίνουν τάντρουμ ή όταν γίνεται κάτι. Είμαι απίστευτα υπομονετική και τρυφερή και μπορώ να τα φέρω όλα βόλτα. Και μετά μπορεί να ακούσω το σκαμνάκι του μπάνιου που σπρώχνει η κόρη μου όταν είναι στην τουαλέτα και αυτός ο ήχος να με κάνει να βγω εκτός αυτού. Και αρχίζω να ορίομαι και χωρίς κανένα λόγο. Ή μπορεί να μου πει κάτι. Η φωνή ανεβαίνει ντεσιμπέλ και αλλάζει. Ουρλιάζω και ας πούμε μπορεί κάτι να μου πει ο άντρας μου και να τα πάρω. Αλλά για μια ηλίθια αφορμή και να σπάσω πράγματα. Δηλαδή έχω απίστευτες. Τώρα που έμαθα τι έχω, δεν έχει μειωθεί αυτό. Γιατί ξέρω τι μου γίνεται και δεν φοβάμαι κυρίως. Α, ωραία, ωραία. Με το που πήρα τη διάγνωση αλλάξαν όλα έτσι, παπ. Και ο άντρας μου καταλαβαίνει τι γίνεται, οπότε δεν έχει μια ιστερική απέναντί του, αλλά έχει έναν άνθρωπο που τέλος πάντων προσπαθεί να την παλέψει. Ναι. Πολύ σοβαρό αυτό. Όχι, άλλαξε. Δεν φανταζόμουν. Η διάγνωση είναι πιο... Στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Τι εννοείς? Για αυτά τα πράγματα. Όχι, γενικά, κοίταξε, εγώ απλώς ένα μεγάλο μέρος της κακής διαπαιδαγώγησης της μάνας μου απέναντί μου θεωρώ ακόμα ότι είναι η δικιά της μη διάγνωση. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τώρα, προφανώς κάνω και τις μαλακίες μου, αλλά έχω πάρα πολύ ενσυναίσθηση, οπότε όταν τα παιδιά μου βιώνουν κάτι μπορώ να καταλάβω και θυμάμαι και πολύ καλά την παιδική μου ηλικία. Οπότε πριν από τη διάγνωση, όταν έβλεπα ότι η Ματίλντα, ξέρω εγώ, δυσκολευόταν σε κάτι, δεν το μείωνα όσο και αν φαινόταν χαζό. Πάντα προσπαθούσα τα προβλήματα των παιδιών μου να τους δίνω την αξία που τους αρμόζει. Πράγμα που δεν μας κάνανε εμάς, ας πούμε. Θεωρώ ότι έχω κάποιο. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Παρόλο που θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά και εγώ και ο άντρας μου. Καμιά φορά, ας πούμε, πιάνω στο φοβείο. Πόσα παιδάκια έχεις, δύο? Δύο. Ας πούμε, αυτό που θα ήθελα να σταματήσω να κάνω. Καμιά φορά είμαι στο αυτοκίνητο. Όταν οδηγάω, με πιάνει πάρλα. Είτε είμαι μόνη μου, είτε με μάλλον, δεν βάζω γλώσσα μέσα μου. Και πιάνω τον εαυτό μου να είναι τα παιδιά πίσω και εγώ να κάθομαι να τους μιλάω για προσφυγικά. Θέματα που τέλος πάντων δεν είναι για να τα ακούνε ακόμα, παιδάκια. Είναι πολύ γκράντε για να τα κατανοήσουν, όσο καλοπροαίρετο και να είναι. Και νομίζω ότι παίζει να τα έχω μπερδέψει πάρα πολύ με αυτά που τους λέω. Αλλά ακόμα και όταν συνειδητοποιώ ότι δεν χρειάζεται τώρα να καταλάβουν τι θα πει τρανς άτομο στα 7 τους. Φτάνει να τους πεις ότι σέβεσαι τον άλλον και δεν σε απασχολείται καν στη ζωή του. Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να βάλω stop. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό όμως εσύ. Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι βιάζομαι λίγο. Έλα μωρέ, εντάξει, μην ανησυχείς. Με την κωμωδία πώς θα πας? Η κόρη μου χθες με ρώτησε ένας γίγαντας άμα έχει ψηφοφοβία τι κάνει, ας πούμε. Να, η κόρη μου το είπε αυτό. Και ζήλεψα πάρα πολύ. Μου το είπε.
Πάρα πολύ έξυπνο το παιδάκι σου. Μπράβο. Ναι, γενικά γουστάρουν πολύ και τους λέω για την κομμωδία. Εντάξει, δεν έχουν ακούσει τα κείμενά μου. Ούτε καν. Mm. Αλλά ναι, όχι, τους λέω πράγματα. Νομίζω ότι τους λέω παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε γενικότερα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Νομίζω το πάω στο άλλο άκρο. Και είναι σύμπτωμα κι αυτό, γιατί δεν βάζω φίλτρο. Και μετά τα σκέφτομαι και συνειδητοποιώ ότι ξέρεις τι, τα παιδιά θέλουν απλά πράγματα. Ναι. Δεν χρειάζεται τώρα να τα πετάς, ας πούμε, να τους δείχνεις πώς είναι μια κοινωνία από τώρα. Ας πούμε, ο Δημήτρης ο Κυριαζίδης είδε αυτή τη σημαία. Mm. Και μου λέει, εντάξει, τι τους κάνεις, ας πούμε, να την κάψεις τη σημαία της. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να σκοτώσεις το αίσθημα του πατριωτισμού σε ένα παιδάκι. Θα το κάνει μόνο του, στο ρυθμό του, θα καταλάβει. Ναι, και... ναι. Όλοι έχουν το χρόνο τους. Ναι, ναι, δεν είναι τώρα. Δεν χρειάζεται να, όχι, συμφωνώ, να μιλάνε συμφωνώ, για το τέρας του φασισμού. Ναι, στα 7. Είναι λίγο... πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνουν μέλη της κοινωνίας λίγο πιο ομαλά. Ναι, πάνε σχολείο. Ξέρεις, δεν μπορεί να είναι τόσο outsider. Ήδη είναι outsider. Ναι. Ελπίζω να μην είναι πολύ. Ελπίζω να μην είναι πολύ outsider και να νομίζεις εσύ ότι είναι, αλλά να μην είναι. Κοίταξε, εγώ έχω αποφασίσει ότι τα παρακολουθώ στενά και όσο δεν είναι δυσλειτουργικά, όπως μου είπε και ο κεντρός μου, δεν κάνω τίποτα. Άμα δω ότι όντως κάπου δυσκολεύονται, δεν θα το αφήσω με τη μία. Αυτό είναι μια σωστή μάλλον αντιμετώπιση. Δεν έχω παιδιά, δεν ξέρω. Με τα ταρό. Στα ταρό το ΟΔΕΠΕ με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τα ταρό είναι ένα πράγμα που χρειάζεται να αφήνεις τη λογική στην άκρη και απλά πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλάς αυτόματα. Οπότε καταλαβαίνεις. Το αφημένο. Θα μου ρίξει και εμένα τα ταρό. Μόλις κλείσουμε. Όχι, ναι. Άκου να δεις, δεν θα σου πω το μέλλον. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να δεις τα σκατά που δεν θες να δεις. Στην ουσία θα συνομιλήσεις με τον ανώτερο αυτό σου, δεν κάνεις κάτι άλλο. Δεν σου πω κάτι. Ναι. Μόνο να μην μου πεις ποτέ αν θα πεθάνω πολύ γρήγορα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν θα στα πω έτσι. Ναι, δεν σίγουρα. Τα ρίχνω έτσι. Είναι σαν την κάρτα του ψυχολόγου, μόνο που είναι ερασιτεχνικό. Εγώ θα πω, λέω μπουρδες και εσύ θα τσιμπάς αυτά που θες και θα βγάλεις νόημα. Δεν χρειάζεται να μου πεις γιατί σου ρίχνω. Απλά όταν μιλάω, ακούς τον εαυτό σου και σκέφτεσαι εικόνες και ανάβεις λαμπάκια ή. Δεν είναι κάτι, δεν είναι μαγικό. Ο καθένας μπορεί να ρίξει τα ταρό. Δεν θα δούμε μέλλον. Μπορεί να σου πω μια πιθανότητα του μέλλοντος, αλλά είναι μια πιθανότητα που έρχεται, ας πούμε. Είναι πιο γενικό και δεν υπάρχει περίπτωση να δω θάνατο, αρρώστιες και τέτοια πράγματα. Είναι ανησυχίες. Ναι, δεν νομίζω. Πόσο δεν σε πιστεύω, Χριστέ μου. Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, εσύ δεν είχες αντιμετώπιση τύπου «έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα και δεν είσαι τίποτα και είσαι υπερβολικός και είσαι υποχόντρης». Πάρα πολύ. Δηλαδή όλα μου τα χρόνια μέχρι καλά από παιδί το έχω, αυτό εννοείται, αλλά και μετά μεγαλώνοντας σαν φοιτητής, ας πούμε, πολλοί από τους φίλους μου, είχα βέβαια κάνα δυο οι οποίοι ήταν πολύ εκεί και με βοηθήσανε και με ακούγανε, αλλά οι πιο πολλοί ήταν αυτό, ότι έλα μωρέ τώρα είσαι υποχόνδριος, έλα μωρέ τώρα τι ψάχνεις αφού δεν έχεις τίποτα και τέτοια, ας πούμε, συνέχεια. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι το να είσαι υποχόνδριος, ας πούμε, και να νομίζεις ότι έχεις ένα κάρο αρρώστη. Δεν ξέρω αν εσύ νομίζεις ότι έχεις αρρώστη τύπου σκλήρυνση, όγκους και τέτοια. Πώς κάνω, η ζωή μου όλη. Γεια σας. Όταν παίρνεις μια διάγνωση και συνειδητοποιείς ότι αυτά είναι συμπτώματα μιας διάγνωσης, αυτόματα κυρώνουν με χαρτί γιατρού ότι είσαι υποχόνδριος. Το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Χίλια συγγνώμη που στο λέω. Συνεχίζω να είμαι πολύ καλός υποχόνδριος. Συνεχίζω να είμαι εξαιρετικός υποχόνδριος σε όλα. Εμένα τα συμπτώματά μου εξηγήθηκαν όλα εγκεφαλικά. Δηλαδή τα μουδιάσματα, το ότι τα βλέπα διπλά. Καλά, το ότι τα βλέπα διπλά νομίζω ότι χάγω και τελικά έμαθα ότι είχα στραβισμό. Μπα, όχι, δεν νομίζω ότι περνάνε τόσο εύκολα τα δικά μου. Sorry που στο λέω αυτό. Δεν νομίζω ότι με μια απλή. Ναι, εγώ είμαι hardcore τέτοιο. Το έχει χτίσει το σπιτάκι σου. Καλά, τώρα πήρα το... Είχε μπει στο πόδι μου γυαλί. Είχε μπει στο πόδι μου γυαλί. Μου πάει στην καρδιά. Ναι, πήρα το γιατρό μου. Του είπα ότι ξεκίνησα με το «μήπως πάθω γάγκρενα». Έλεος είναι. Το δικό μου είναι πιο ρεαλιστικό σενάριο ότι θα πάει στην καρδιά.
Αυτό ήταν το δεύτερο. Okay. Η αρχή ήταν το μη πάθω γάγκρενα, μείνει το γυαλί μέσα, και το δεύτερο ήταν το ότι μην πάει στην καρδιά. Ή μην μπει μέσα και πάει κάπου, ρε παιδί μου, και ήταν μετρούσα ώρες. Σε πληροφορώ ότι είμαι ακόμα πολύ hardcore τέτοιο. Με μια άμεση, ας πούμε, έτσι, με ένα πολύ γρήγορο flashback στη ζωή μου, μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Άρα, για να φύγουμε από την ψευδοδιάγνωση που σου δώσα εγώ, που δεν ισχύει αν δεν πας σε ψυχίατρο, εσύ έχεις GAP, όπως το είπες. Mm-hmm. Σωστά. Που σημαίνει γενικευμένη αγχώδη GAD. 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 Γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Και η ζωή ενός ανθρώπου, λοιπόν, με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, δεν μπορεί να πεθάνει ανά πάσα στιγμή, έτσι. Ναι, οτιδήποτε μπορεί να το βλάψει, ζει σε ένα περιβάλλον, τα πάντα είναι ένας πιθανός κίνδυνος. Και το ότι η λογική σου, ας πούμε, σου λέει ότι αυτά είναι συμπτώματα, προφανώς δεν μειώνει το άγχος σου ότι μπορεί να πεθάνεις ανά πάσα στιγμή, δεν έχει καμία σημασία, έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό είναι και μία διαταραχή, που σημαίνει ότι το να σου πει ο άλλος «έλα μωρέ, είναι όλα στο μυαλό σου», δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως ιαματικό. Όχι, γιατί είναι μία λογική, ναι, γιατί είναι μία λογική σκέψη. Αυτό δεν είναι λογική. Εντάξει, δεν είναι ο φόβος, δεν είναι πατάει σε κάτι απαραίτητα, σε κάτι λογικό. Δεν είναι μία λογική διεργασία. Δεν μπορείς να με βγάλεις από αυτό το συναίσθημα με μία λογική σκέψη. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο είναι σε άλλη μεριά του εγκεφάλου. Δεν είναι στη λογική. Άμα μπορούσα να δω το πράγμα λογικά, δεν θα ήμουν έτσι. Άρα εσένα, ας πούμε, πες ότι μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο να σου πει οτιδήποτε τη στιγμή που φρικαίνεις. Τι είναι αυτό που πραγματικά θα σε βοηθήσει να ακούσεις ή να κάνει ο άλλος για σένα εκείνη τη στιγμή, πέρα από το να σου πει πίπες τύπου «έλα μωρέ, είσαι υπερβολικός και γάμισέ μας, ξέρω εγώ πάλι, δεν έχεις τίποτα». Τίποτα. Μα δεν είναι το πρόβλημα ο άλλος. Το πρόβλημα είσαι εσύ. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ότι έχω ένα μηχάνημα, ας πούμε έτσι, πες ότι έχω ένα μηχάνημα, με περνάει μέσα στο σκάνερ και μου βγάζει ότι δεν έχω απολύτως τίποτα πουθενά. Με κόβει κομματάκια το σκάνερ και δεν έχω τίποτα. Εντάξει. Μένω με το άγχος μου. Μένω με το άγχος μου και ξαφνικά πρέπει να βρω τι θα κάνω με το άγχος μου. Το ζήτημά μου δεν είναι ότι ξέρω ότι δεν έχω κάτι. Αλλά αν μου το πάρεις αυτό, θα μείνω πάλι με το άγχος μου. Θα βρω κάτι άλλο να αγχώνομαι. Και αυτό το κατάλαβα πάρα πολύ καλά όταν στην προσπάθεια να λύσω ένα άγχος για ένα σύμπτωμα, με το που το έλυνα, το αμέσως επόμενο λεπτό με έπιανε ένα άγχος για ένα άλλο σύμπτωμα. Δηλαδή, ας πούμε, πίστευα ότι είμαι πρισμένος λεμφαδένες. Ερχόταν μία φίλη μου γιατρός, με ψηλαφούσε, μου έλεγε «δεν έχεις». Μετά πήγαινε το άγχος μου ότι κάτι έχω στους όρχες μου. Το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο. Και κατάλαβα ότι όσο και να με, ας πούμε, να έρθει ένας γιατρός, ας πούμε, και να μου πει ότι και να σκεφτώ, δεν το έχεις. Στο τέλος θα με βγάλει ότι είμαι υγιής και το θέμα μου είναι δικό μου. Ότι κάτι με αγχώνει και το οποίο δεν έχω βρει. Εκεί έρχονται οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και σου λένε «κοίταξε να δεις, πρέπει να κάνεις μια ψυχανάλυση να δούμε τι σε αγχώνει. Τι είναι αυτό το υπαρξιακό άγχος που έχεις, ας πούμε». Αυτό το χρόνο μου αγόρασαν τα χάπια. Ότι αυτό το υπαρξιακό άγχος που πιστεύω ότι δεν πρόκειται ποτέ να το βρω. Δεν πρόκειται να βρω ποτέ τι πραγματικά με αγχώνει με τον εαυτό μου και στη ζωή μου. Το οποίο μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Πιστεύω ότι καταπραίνεται μόνο με την ηλικία και με το μεγαλώνεις και το να κάνεις πράγματα με τα οποία σου αρέσουν και να ζεις καλά τη ζωή σου δηλαδή. Το να ασχολείσαι με το τι είναι όμως αυτό που σε αγχώνει, δεν σε αποσπά και λίγο από φυσικά συμπτώματα που νιώθεις? Όχι, καθόλου. Όχι, γιατί δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και οποιαδήποτε κουβέντα γύρω από αυτό είναι μάταιη. Έτσι πιστεύω. Είμαι σε μια φάση τώρα που πιστεύω ότι οποιαδήποτε κουβέντα γύρω από αυτό είναι μάταιη. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός, να μην του δίνει σημασία μάλλον. Να μην του δίνει σημασία. Αυτό να συνειδητοποιείς, ας πούμε, ότι είσαι στη λούπα σου πάλι και ότι το αφήνεις να... Ναι. Νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος. Και απλώς πρέπει να βρεις ένα μηχανισμό να φεύγεις πάρα πολύ εύκολα από αυτή τη λούπα.
Τα φάρμακα φαντάζομαι να βοηθάνε και σε αυτό να πάρεις ένα... Δεν ξέρω, τι φάρμακα παίρνεις εσύ, παίρνεις ηρεμιστικά ή παίρνεις τύπου... Σερτράλ. Όταν έχεις κρίση ή κάθε μέρα συγκεκριμένα. Όχι, κάθε μέρα συγκεκριμένα, παίρνω σερτραλίνες. Και έχουν βοηθήσει δραματικά. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή μου έχουν κάνει καλύτερη τη ζωή σε τρομερά επίπεδα, ας πούμε. Υποθέτω είναι αγχολητικό αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι αντικαταθλιπτικά, σερωτονίνες. Εσύ δεν παίρνεις και ισορροπιστές και τέτοια, είναι μόνο το αντικαταθλιπτικά σου. Ναι. Μόνο τα αντικαταθλιπτικά. Εγώ απλά θυμήθηκα που λέγες όλα αυτά, που πριν μπω στις ψυχασθένειες και αρχίσω να γκουγκλάρω ψυχασθένειες και να κάνω αυτοδιαγνώσεις και να νομίζω ότι έχω σχιζοφρένεια και την πολιτική. Νομίζω ότι είχα διάφορες άλλες ασθένειες. Και όλο κάτι νόμιζα ότι θα πεθάνω και αυτά. Και όλο έλεγα στον άντρα μου: Δεν αντέχω. Θέλω να πάω σε νοσοκομεία. Και πήγαινα σε νοσοκομεία και είχα καρδιά μικρού παιδιού. Όλα βγαίνανε τέλεια. Και ξυπνάω ένα βράδυ και του λέω: Δεν είμαι καλά, νομίζω έχω την καρδιά μου. Και αρχίζει να με βρίζει ο άντρα μου: Άντε πάλι, μας έχει πρίξει βραδιάτικα. Κάνε τι θες, εγώ δεν ασχολούμαι. Και πάω στο νοσοκομείο. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί τελικά είχα πνευμονία. Και επιτέλους θα γίναγα σπίτι και θα είχα μια απάντηση να πω στον άντρα μου. Και νομίζω ότι ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Εξαιρετικό. Που είχα μια διάγνωση. Ναι, εξαιρετικό. Όχι, δεν είναι. Με νιώθεις όμως. Σε νιώθω πάρα πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν. Δεν νομίζω ότι το έχω βιώσει τόσο πολύ έντονα αυτό. Εσύ το έχεις μεταφέρει στον άλλον, δηλαδή το έχεις κάνει ανταγωνιστικό πλέον όλο το θέμα. Κοίταξε, το ότι με έχει αντέξει 10 χρόνια είναι, σημαίνει ότι υπάρχει βαθιά αγάπη, εγώ το λέω. Δεν είναι εύκολο να ζεις με έναν άνθρωπο σαν και εμάς. Εντάξει, ναι, δεν θα κάνατε ούτε οικογένεια, δεν θα ζούσατε μαζί, τώρα μην το συζητάς. Κοιμάστε μαζί όμως, Τι εννοείς? Προφανώς. Ο άντρας μου είναι. Δεν κατάλαβα. Δεν το πιάνω αυτό πολύ καλά. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να κοιμηθώ με έναν άνθρωπο. Ακόμα και... Ναι. Η κοπέλα μου τώρα αυτή τη στιγμή κοιμάται πάνω μου. Το οποίο το μισώ, ας πούμε, και μου λέει ότι το μισείς αυτό που κάνω τώρα και λέω ναι, το μισώ αυτό που κάνεις τώρα. Εντάξει, αυτό σε αποσπάει όμως φαντάζομαι από άλλα συμπτώματα, η δυσφορία ύπνου. Φαντάζομαι. Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω αυτά τα πράγματα καθόλου, ρε γαμώ, το πω πω. Για να καταλάβεις, εγώ όταν ειδικά τον πρώτο χρόνο που ανέβαινα στη σκηνή, έτρεμα, έχανα τα λόγια μου, παθαίνα σκοτωδίνες, ήταν, δεν ξέρω πώς την πάλευα και δεν ξέρω πώς έβγαζα λόγια. Και είχα βρει ένα σύστημα ή έκανα με τον ήχη μου το δάχτυλό μου για να πονέσει ή φόραγα κάτι που δεν με βόλευε, οπότε είχα το νου μου σε αυτό που με ενοχλούσε και όχι στο κοινό. Α, okay. Το οποίο βοήθησε. Ναι. Είχα ένα ταμπελάκι στην πλάτη, φοράγα κάτι που είχε ταμπελάκι. Οπότε είχα το νου μου σε αυτό και δεν. Και πραγματικά με βοήθησε πολύ. Μα μου φαίνεστε πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι εσείς που το κάνετε αυτό, που μπορείτε να με ένα πολύ μικρό πράγμα να σας τραβάει από την προσοχή από κάτι που σας ενοχλεί, κάτι σας ζορίζει. Μου φαίνεστε υπέροχοι άνθρωποι. Ναι, είναι μια λύση. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, λες αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα. Με τίποτα, δηλαδή είναι... Βάλεις ένα μπιζέλι κάτω από το, ναι, όχι, το στρώμα. Όχι, σαν τίρα τίποτα, μπιζέλι. Τίποτα. Καθόλου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να αντέξω κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Περνάς πάρα πολύ ωραία στη ζωή σου, γενικά. Ναι, δεν φαίνεται. Δεν περνάω καθόλου καλά. Δεν θα δώσουμε τίποτα αισιόδοξο, δηλαδή, σε αυτή την... Ναι, δεν ξέρω τι θα βγει τώρα, τι περιμένεις να βγει από αυτή τη συνομιλία. Όταν δεν περιμένω να βγει. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να βγει από αυτή τη συνομιλία, να σταματήσει ο κόσμος να νομίζει ότι ξέρει τα πάντα, ενώ δεν ξέρει τίποτα και να σου λέει κατά πόσο δεν χρειάζεται να παίρνεις φάρμακα και ο διαλογισμός αρκεί ή κατά πόσο... Μένα αυτό είναι που με πόνεσε πιο πολύ σε όλα αυτά, ότι όλοι αμφισβητούσαν μια πραγματικότητα που βιώνεις πολλά χρόνια. Αυτό είναι το πόνος μου. Εντάξει. Ρε γαμώτο, να σου πω κάτι, είναι και λίγο
καμιά φορά σκέφτομαι ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς και αυτό με ηρεμεί με κάποιο τρόπο. Είναι λίγο κακό που το λέω, αλλά σκέφτομαι ότι παλιά οι άνθρωποι παθαίνανε πολιομιελίτιδα και μέχρι που βρέθηκε το εμβόλιο. Οι επόμενες γενιές θα είναι πολύ πιο εξοικειωμένες με τις ψυχικές νόσους και δεν θα τραβήξουν όλα αυτά που έχουμε τραβήξει εμείς, που έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία που δεν καταλάβει. Ναι, έχουμε μεγαλώσει ως μη διαγνωσμένα άτομα και ήταν δύσκολα πολλά πράγματα. Κάποια παιδιά, οι επόμενες γενιές θα μεγαλώσουν σε πιο εύκολες συνθήκες. It is what it is. Με κάποιο τρόπο με καταπραίνει αυτό πάρα πολύ σαν σκέψη. Ότι, okay, δεν ξέρω. Να σου πω, εσύ θα τώρα παλέψουμε. Είσαι ένας κωμικός, ας πούμε, πόσα χρόνια, είσαι από τους καλύτερους κωμικούς, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι το ότι από μόνος σου σαν ένα κινούμενο δράμα είσαι ένας θησαυρός, έτσι, γι' αυτό. Είσαι μια μόνιμη πηγή έμπνευσης, φαντάζομαι, με όλη αυτή τη μαλακία που βιώνεις, έτσι, δεν είναι. Αυτό δεν σε βοηθάει λίγο να ανοιχτείς αυτό το πράγμα ως το σπαστικό σύντροφο που τουλάχιστον σου δίνει χρήματα για να ζήσεις? Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι είμαι αφόρητος για τους ανθρώπους που είναι κοντά μου. Νομίζω ότι είμαι αφόρητος. Κάνω πολύ κόπο βέβαια να δεχτώ τα κομπλιμέντα σου. Κάνω πάρα πολύ κόπο να μην κάνω κάποιο λιθασμό. Ναι. Και να μην... Γιατί ζορίζομαι όταν μου κάνει κομπλιμέντα. Και η κοπέλα μου δηλαδή όταν μου κάνει κομπλιμέντα ζορίζομαι πάρα πολύ. Και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά μας. Εγώ όταν μου κάνουν κομπλιμέντα τα σημειώνω στο τευτεράκι μου με αλφαβητική σειρά. Αχ, Παναγία. Παναγία. Τις προάλλες πήρα άδεια από το Στέλιο τον Ανατολίτη για αν μπορώ να τον αναφέρω σε celebrity διπολικό. Και μου λέει εντάξει, μας πάρουν με τις πέτρες. Μπορείς να πεις ο συνάδελφος. Το οποίο απλά δεν θα το βγάλω από την καρδιά μου ποτέ. Όχι, μα είσαι συνάδελφος. Είπε ότι κάνεις πολύ ενδιαφέρουσα κομμωδία. Απλώς είσαι ακόμα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Δεν έχω παίξει σε παράσταση. Ναι, ναι. Ναι, είσαι νουμπάς ακόμα. Μια χαρά. Μια χαρά. Αλλά έχεις. Αλλά έτσι όπως πάμε, θα είμαι 60 χρονών όταν θα μπορώ να λέω τον εαυτό μου κωμικό. Θα είμαι με λουμπάγκα και σκατόγρια. Μια χαρά. Μια χαρά. Αυτό είναι το καλό στην κωμωδία. Ότι είναι, πώς να σου πω, έχει πολύ χρόνο. Δεν μπορείς να τη μάθεις γρήγορα. Και όσο πιο... Δεν μπορώ το πολύ χρόνο, εγώ το θέλω γρήγορα. Ναι. Να, σπρίντερ, δεν είναι μαραθώνο ο δρόμος. Ναι, ναι, πρέπει να το δουλέψεις αυτό. Δεν είναι ζήτημα. Εκεί θα μπουν τα χάπια. Όχι, είναι δέπι σύμπτωμα, καθαρό. Δεν είναι. Είναι καθαρό. Είναι, πρόσεξε, είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που είστε ανυπόμονοι και θέλετε όλα γρήγορα είναι... Είναι καλό να πεις ότι και σε κάποια πράγματα πρέπει να έχεις υπομονή. Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Σε κάποια πράγματα έχω υπομονή, πολύ υπομονή, όπως τα παιδιά μου. Έχω απίστευτη υπομονή με τα παιδιά μου. Αλλά κάποια, αν είναι κάτι που να μου πάρει πάρα πολύ χρόνο, θα τα παρατήσω. Γι' αυτό έχω αρχίσει άπειρα πράγματα και τα έχω παρατήσει στη μέση. Είναι ελάχιστα τα πράγματα που έχω καταφέρει να κρατήσω. Δεν μπορώ να... Θέλω να γίνουν όλα... Όταν τα σχέδιά μου τα κάνω σε δευτερόλεπτα. Το μοντάζ σε κάθε... Τέτοιο πρέπει να γίνει επιτόπου. Δεν σε απασχολούν πολλά πράγματα. Δεν σε απασχολούν πολλά πράγματα, μάλλον. Τι εννοείς? Έχω καταλάβει, επειδή και εγώ ως ένα τέτοιο παιδί μεγάλωσα και ακόμα και τώρα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πάρα πολλά και ολοκληρώνει ελάχιστα και ελάχιστα πράγματα του κρατάνε την προσοχή και το ενδιαφέρον. Την προσοχή και το ενδιαφέρον και την αφοσίωση. Έχω σκεφτεί ότι μάλλον έχεις τα πράγματα που μου... όχι, αλλά έχω σκεφτεί ότι μάλλον τα πράγματα που με κρατάνε είναι και αυτά που με απασχολούν ειλικρινά. Και δεν είναι πολλά αυτά που σε απασχολούν ειλικρινά στη ζωή σου. Ένας άνθρωπος δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα, αλλά με 2-3 πράγματα από 2-3 πράγματα θα πιαστεί. Το ότι έχεις πιαστεί, ας πούμε, από τα παιδιά σου, από κάποια πράγματα που κάνεις και δεν σε πειράζει ο χρόνος. Δεν θα μπορούσα να τα αφήσω. Ναι.
Εντάξει, δεν είναι σωστό παράδειγμα. Όχι, εννοώ. Όχι. Δεν είναι καθόλου κακό να μέσω της μητρότητας να βρίσκεις πράγματα σε σένα τα οποία είναι σε ολοκληρώνουν. Είναι πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι το έχουν, πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν και είναι και τα δύο θεμητά. Εγώ το βρήκα όταν άρχισα να κάνω κωμωδία, άλλαξε πάρα πολύ η ζωή μου. Φαντάζομαι άλλαξε πάρα πολύ και η ζωή σου εσένα όταν έκανες παιδιά. Καλά. Έτσι, αλλά όχι όπως νομίζεις. Όχι όπως νομίζω. Όχι όπως, δεν λέω ότι έγινε okay, καλύτερη ή χειρότερη. Όχι κάτι τέτοιο. Και απλώς αλλάζει πάρα πολύ η ζωή σου. Έτσι, αυτά τα πράγματα τα οποία σου αλλάζουν τη ζωή σου δεν είναι πάρα πολλά. Δεν είναι πάρα πολλά. Μπορεί να είναι 2-3 σε ολόκληρη σου τη ζωή. Μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος, μπορεί να είναι η μητρότητα ή η πατρότητα, μπορεί να είναι ένα επάγγελμα που κάνει ένας άνθρωπος. Δεν είναι πάρα πολλά. Και υπάρχουν άνθρωποι σαν εμάς, οι οποίοι νομίζουμε ότι μας απασχολούν πολλά πράγματα, γιατί έχουμε μια ζωή γεμάτη από σκέψεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν μας απασχολούν πολλά πράγματα. Και μέσα από 1-2 πράγματα μπορούμε να βρούμε την ικανότητα να αφοσιωθούμε σε κάτι. Το ότι εσύ μπορεί να βρίσκεις τη μητρότητα έναν τρόπο να αφοσιώνεσαι σε κάτι έξω από τον εαυτό σου ή εγώ στην κωμωδία ή αύριο μεθαύριο στο να κάνω εγώ ένα παιδί δικό μου και να το αφοσιωθώ ή ξέρω εγώ κάποιος άλλος στη δουλειά του ή εγώ στη δουλειά μου ή εσύ σε κάτι άλλο, έτσι, γιατί δεν είναι η ζωή σου μόνο τα παιδιά σου. Προφανώς και απλώς, ξέρεις, αυτό θα πάρει χρόνο. Και όταν το βρεις, έχει και αυτό το, ξέρεις, έχει και αυτό τη χάρη του. Δηλαδή μην μπαίνεις σε αυτή τη φάση ότι πρέπει να βρεις πράγματα άμεσα και γρήγορα και χαρά. Όχι, αυτό μπορείς είναι ένα ζήτημα το οποίο ρυθμίζεται. Αυτό που μαγχώνει στη φάση της κωμωδίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κωμωδία μέχρι τώρα είναι το κωμωδία και τα ταρό, είναι τα δύο πράγματα που μπορώ να είμαι αυτός με 100%. Γιατί μπορώ να παρκλάρω χωρίς να με διακόπτει κανείς και να λέω αυτό που έχω στο μυαλό μου, είτε αρέσει είτε όχι. Μια χαρά. Αυτό που μαγχώνει είναι η ηλικία. Γιατί βλέπω γύρω μου 20χρονα τα οποία έχουν όλο το χρόνο να χρονοτριβούν και εγώ είμαι 37 με δύο παιδιά, πολύ περιορισμένο χρόνο και δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το φτάσω εκεί που θα μπορούσα άμα είχα ξεκινήσει τα 20. Και αυτό καταρχάς μην αγχώνεσαι, γιατί κανείς δεν έχει τόσο χρόνο όσο φανταζόμαστε. Αυτό είναι αλήθεια, έχεις δίκιο. Κανείς δεν έχει τόσο χρόνο. Δεύτερον, κανείς δεν έχει μια απάντηση στο τι κάνει αυτό το χρόνο που έχει. Εσύ μπορεί να βλέπεις γύρω σου 20χρονα με όλη τη ζωή μπροστά τους, αλλά φαντάζεσαι τον εαυτό σου 20 χρονών με όλη τη ζωή μπροστά σου. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Μου λέγει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Όταν ήμουν στο Λύκειο έκανα όπερα, τραγουδούσα όπερα. Και μου έλεγε, και πάντα γκρίνιαζα ότι δεν έχω ταλέντο στη φωνή. Που όντως δεν έχω πολύ ταλέντο. Δεν είμαι καλός τραγουδιστής. Παρόλο που έκανα 4 χρόνια όπερα. Όντως έκανα λοιπόν, όπερα. Και το άκουσα αυτό, γιατί παθαίνω και κάτι zone out. Και κάτι γιατί. Ναι. Και ήταν να δώσω εξετάσεις πάνω στην τρίτη μέση πάνω σε μια όπερα του Σούμπερτ. Θέλεις να μας πεις ένα απόσπασμα? Όχι καθόλου. Λοιπόν, και πάντα γκρίνιαζα λοιπόν στην καθηγήτριά μου την Ελένη την αναγνώστη, της γκρίνιαζα πάντα πόσο ταλέντο δεν έχω στη φωνή και με εκνευρίζει αυτό το πράγμα και ζηλεύω τους ανθρώπους που έχουν ταλέντο. Και μου είπε κάτι φοβερό, μου λέει, κοίταξε να δεις. Όταν ήμασταν, λέει, στη σχολή, είχα μία συμμαθήτρια, μου λέει αυτή, η οποία είχε γύρω στις 4 με 5 οκτάβες, σχεδόν όσο ήταν το τέτοιο του πιάνου. Το κλαβιέ, ας πούμε, του πιάνου είναι 6 οκτάβες νομίζω. Και είχε μια συμμαθήτρια που σχεδόν η φωνή της είχε αυτό το εύρος, το οποίο είναι αδιανόητο εύρος για φωνή. Να πιάνεις όλες τις νότες του πιάνου είναι wow. Μου λέει αυτή, ξέρεις τι κάνει τώρα? Τι κάνει? Μου λέει είναι σερβιτόρα. Λοιπόν, μία από τις πιο ταλαντούχες μαθήτριες που είχε, συμμαθήτριες, που είχε την καλύτερη φωνή και την πιο ποιοτική φωνή από όλες την τάξη, με αδιανόητες δυνατότητες, είναι σερβιτόρα. Δεν έχει κάνει με τη φωνή της τίποτα. Λοιπόν,
Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ο χρόνος είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι... Μην το σκέφτεσαι και τόσο πολύ. Ούτε ποιος, αν έχουν οι άλλοι το χρόνο, ούτε αν εσύ δεν έχεις χρόνο γιατί έχεις δύο παιδιά και δέπει και τέτοια. Ισχύει ότι η ζωή σου είναι πιο δύσκολη, αλλά... Και πιο σύντομη. Εννοώ και πιο το σύντομη... υπόλοιπο. Ναι, το παραγωγικού κομμάτι, και... το πούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σημαντικό αυτό τελικά. Δεν είναι και τόσο σημαντικό, όσο πιστεύεις ότι είναι, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Πιο σημαντικό είναι να βρεις αυτό το μικρό κομμάτι που θα αφοσιωθείς και θα σου κάνει να έχεις υπομονή, θα σε κάνει να έχεις υπομονή όπως θα σου με τα παιδιά σου ή όπως οτιδήποτε άλλο, όπως η δουλειά σου, εν πάση περιπτώσει. Στην κωμωδία, παρόλο που καταλαβαίνω ότι μου λείπουν πάρα πολλά πράγματα, νιώθω λίγο στο στοιχείο μου. Και όχι μόνο στην κωμωδία, με τους κωμικούς νιώθω άνετα. Έχω βρει ανθρώπους που μιλάω την ίδια γλώσσα, βασικά. Ναι, οι κωμικοί είμαστε όλοι λίγο ανισόρροποι γι' αυτό. Τι ωραία. Και έχω και αυτή την περίεργη, ναι, και έχω και αυτή την περίεργη αίσθηση ότι αν δεν υπήρχε η κωμωδία θα ήμασταν όλοι πολύ μόνοι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχω αυτή την αίσθηση ότι όλοι οι κωμικοί, αν δεν υπήρχε η κωμωδία να μας ενώσει, δεν θα είχαμε φίλους γενικά. Γενικά θα ήμασταν πολύ μόνοι άνθρωποι. Θυμάσαι μία διαφήμιση. Νομίζω ήταν για το κομπιούτερ, για τον εθισμό στο κομπιούτερ, δεν θυμάμαι γιατί, που είναι ένα παιδάκι που κοιτάει το σαν χαμένο το αυτοκίνητο και είναι σαν φυτό και ξαφνικά κάθεται μπροστά στο κομπιούτερ και αρχίζει και παίρνει ζωή. Το θυμάσαι, είναι 90s, νομίζω 2000. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Είναι αυτή την εντύπωση, είμαστε αντικοινωνικά όντα. Εντάξει, εγώ αντικοινωνική δεν είμαι, αλλά νιώθω outsider στη ζωή μου, με τους ανθρώπους, ας πούμε, ακόμα και με τους φίλους μου, αλλά μέσα στα open mic, ξαφνικά, νιώθω σαν αυτό το παιδάκι που μιλάει την ίδια γλώσσα. Ναι, εντάξει, είναι έτσι. Σου λέω, είναι... σου είπα ότι έχεις κωμική τέτοια. Στο ξανά, φαίνεται ότι έχεις κωμική αντίληψη. Πρέπει να βρεις τι θα κάνεις με την κωμωδία που κουβαλάς. Αυτό είναι το πιο τέτοιο. Γιατί, ξέρεις, μπορεί η κωμωδία σου να μην είναι το stand-up, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και το stand-up. Εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι κάνουν κωμωδία πρέπει να κάνουν stand-up. Αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι whatever, δεν ξέρω. Ναι, το δούμε. Τώρα, κοίταξε, εγώ στηρίζομαι στα φάρμακα όχι μόνο. Γιατί πρακτικά θα καλύψουν ένα κενό που ο εγκέφαλός μου δομικά δεν μπορεί να καλύψει. Δηλαδή, υποδεδειγμένα επιστημονικά δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά την ενεργοποίηση κάποιων. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση σε σένα. Να σου πω τι μου κάνει πολύ εντύπωση σε σένα τώρα που σου ακούω να μιλάς. Μπορείς να μου πεις, ναι. Σίγουρα, δεν θα είμαι πολύ αγενής. Μιλάς στον άνθρωπο που είναι αγενής και λέει πράγματα που δεν πρέπει να πει συνέχεια, οπότε μην ανησυχείς. Ναι, και εγώ το ίδιο. Μου κάνει εντύπωση το πόσο ζητάς πάρα πολύ το μάγεμα στη ζωή σου. Ότι είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μιλάει, ας πούμε, για έναν κόσμο έξω από το πραγματικό. Αλλά ταυτόχρονα είσαι πάρα πολύ λογική σε ό,τι αφορά το τι έχεις και το τι... Ότι, ρε παιδί μου, όλη σου η αντίληψη του εαυτού σου είναι ότι, κοίταξε να δεις, έχω δέπει τα χάπια, τα... πολύ πραγματικά. Ενώ σε όλα τα υπόλοιπα έχεις φουλ μαγικό κόσμο γύρω σου. Δεν την έχεις αντιληφθεί καθόλου αυτή την αντίφαση. Αυτή η αντίφαση που λέει, αυτό το πράγμα, αυτή η συνειδητοποίηση... ήρθε όταν εξηγήθηκαν πράγματα, όταν μπόρεσα να πω πράγματα και κάποιος μου είπε αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό και ξαφνικά όλα μπήκαν στη θέση τους και συνειδητοποίησε ότι εντάξει, βγάζει νόημα η ζωή σου. Οπότε όταν έχεις ένα πρόβλημα το οποίο έχει γραφτεί με λόγια όπως το δημοτικό, όπως η ύπαρξή σου ολόκληρη, σημαίνει ότι υπάρχει και μια λύση. Και εγώ θέλω τώρα τη λύση. Έχω βρει το πρόβλημα ξεκάθαρο και δεν είναι απλά ένα άγχος. Αόριστο που δεν ξέρεις τι σου γίνει, δεν ξέρεις αν θα ξυπνήσεις και θα σκοτώσεις τον άλλον γιατί βλέπεις εικόνες που σε φρικάρουν τόσα χρόνια, νιώθεις πράγματα και αυτή την ανησυχία που δεν μπορείς να της δώσεις λόγια αλλά υπάρχει, ενώ δεν υπάρχει λόγος και ξαφνικά κάποιος σου είπε είναι αυτό το πρόβλημα και θα βρούμε τώρα τη λύση μαζί. Περιμένω αυτή τη λύση μετά από 37 χρόνια, επιτέλους ξέρω ότι υπάρχει μια λύση. Ακόμα και να μην είναι τα φάρμακα. Μπορώ να βρω άλλους τρόπους. Αν δεν δουλέψω τα φάρμακα, ξέρω τι πρέπει να κάνω.
Ναι, ελπίζω να τη βρεις αυτή τη λύση, να μου την πεις και εμένα. Αντί να στην πω εγώ, γιατί να μην στην πει ο ψυχίατρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ψυχίατρο που θα με κάνει καλά. Εντάξει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, άμα αποκλείσει ή δεχτεί ότι. Γιατί η ΔΕΠΗ, σου ξαναλέω, εάν ισχύει στην περίπτωσή σου, είναι μια κατάσταση που αν δεν γνωρίζει κάποιο ότι την έχει, καλύπτεται με άλλε διαταραχέ και ψυχασθένειε αναγκαστικά. Εγώ, δηλαδή, αν δεν είχα διαγνωστεί, δεν θα είχα αυτιστικά στοιχεία. Δεν θα είχα αυτό το μόνιμο άγχος. Γιατί θα ήξερα ποια είμαι. Όλο αυτό έχει χτιστεί σε ένα φόβο του γιατί είμαι εγώ και εδώ και γιατί είμαι έτσι, ας πούμε, και τι γίνεται και γιατί... Είναι πολύ απλό. Με έχεις βάλει τώρα σε τέτοια, ότι μπορεί να έχω ΔΕΠΗ. Εντάξει, σε χαλάει άλλο ένα στο συλλογή σου. Δηλαδή. Όχι, όχι. Στο Παλμαρέ μου έχω γράψει πολλές βλακίες. Να σου πω κάτι. Είναι πιθανό να σε βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Αν δηλαδή όντως βγει ότι είναι αυτό. Λες, ε. Γιατί είναι θέμα. Στην ουσία αυτό είναι οι νευρώνες εγκεφαλικές που δεν συνδέονται με τα τσιτ. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Εγώ τα λέω τσιτ. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Okay, οπότε okay. Απλά θέλεις να κάνεις αυτό για να μπορείς να έχεις αίσθηση του χρόνου, να συνειδητοποιήσεις πότε πρέπει να μιλήσεις, να βάζεις φίλτρα. Να έχεις υπομονή, να έχεις συγκέντρωση. Γιατί εγώ, ας πούμε, άμα μου από αυτά που μου έχεις πει, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι που θα το δω στο μοντάζ. Δεν το έχω ακούσει. Ναι, ναι, οπότε ναι. Αυτό θα διορθωθεί. Το να μπορώ, διαβάζω βιβλία ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι αυτό, είμαι κουρασμένη. Για να διαβάσω ένα βιβλίο που με ενδιαφέρει, μόνο τρομακτικά μπορώ να διαβάσω. Και μέχρι να φτάσω στην κορύφωση, κάθε σελίδα πρέπει να τη διαβάσω 10 και 15 φορές μέχρι να μπορέσω να καταγράψω τον εγκέφαλό μου τι έχω διαβάσει. Αλλά αυτό είναι μία μόνιμη κατάσταση. Δεν είναι κρίση ή είναι όταν... Είναι μία μόνιμη κατάσταση κάθε φορά που πάω να διαβάσω ένα βιβλίο. Έχω διαβάσει βιβλία στα παιδιά μου και δεν έχω ιδέα τι τους έχω διαβάσει. Δεν έχω ιδέα. Αυτό θα διορθωθεί άμα λειτουργήσουν τα φάρμακα. Θα μπορεί ο εγκέφαλός μου να κλείσει τις πόρτες για να συγκρατώ πληροφορίες. Okay. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχωρίσω πότε ήρθαν οι Γερμανοί και πότε οι Τούρκοι. Πρέπει να σκεφτώ γιορτές, σημαίακια και φουστανέλες. Και δεν είναι επειδή δεν έχω διαβάσει ιστορία. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει στον εγκέφαλό μου. Είναι καθαρά θέμα. Λειτουργικό. Okay. Και έχεις μεγαλώσει τόσο καιρό λέγοντας όλους καλά είναι αμόρφωτη. Μαλάκα, έχω σπουδάσει μια χαρά. Δεν είμαι αμόρφωτη. Αλλά έχω περάσει με σκονάκι και δεν το ξέρει αυτός ο κόσμος. Παραδέχτηκα στους γονείς μου ότι ό,τι μάθημα έχω περάσει, το έχω περάσει με σκονάκια μόλις πήρα ΔΕΠΗ. Δεν υπάρχει μάθημα που να έχω περάσει. Μια φορά πέρασα αναλυτική γεωμετρία με την αξία μου με 5,3 στην Πάτρα. Μετά από μια τρομερή ερωτική απογοήτευση που μου έδωσε αυτή την ανάγκη και το κίνητρο που μου έδωσαν τώρα τα φάρμακα για να κόψω. Γιατί σου έκανε τρομερή ερωτική απογοήτευση αυτός? Γιατί με χώρισε. Τι ερώτηση είναι αυτή? Και εγώ δεν ήθελα. Δεν τράπηκε. Πόσα χρόνια τα είχατε? Ήτανε το ρεκόρ σχέσης μου 8 μήνες. Το ρεκόρ και το επόμενο 10 χρόνια ο άντρας μου. Μέχρι τότε ήμουν πεταλουδίτσα. Και άλλο ένα σύμπτωμα. Το να βαριέσαι γρήγορα ή να σε βαριούνται. Καλά στο αυτό. Μην το ανοίξουμε αυτό για τις πεταλουδίτσες. Μην το ανοίξουμε. Για τον ασφαλή έρωτα που έκανες τόσα χρόνια και κοπάναγες το κεφάλι στον τοίχο και έλεγες ποτέ ξανά και ποτέ εξετάσεις και θα πεθάνω από AIDS, από υπατήτη. Έκανα πρώτη φορά εξετάσεις όταν γνώρισα τον άντρα μου και όπως είπε και ο Δημήτρης ο Κυριαζίδης, ξέρεις ότι ένας διαταραγμένος σε βλέπει σοβαρά όταν κάνει εξετάσεις για σιμουνού. Ναι, γαμισέτα και εγώ το ίδιο. Αλλά όχι, εντάξει, εγώ βέβαια φορούσα και πάντα προφυλακτικό γιατί αγχωνόμουν πάρα πολύ. Εγώ ποτέ δεν φορούσα.
Και κάθε φορά έλεγα γιατί το έκανα και μετά πάλι. Και γιατί το έκανα και μετά πάλι. Εντάξει, εσύ όμως έζησες πάρα πολύ ωραία, καλή ερωτική ζωή. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί το ΔΕΠΗ φαντάζει πολύ απλό, αλλά οι άνθρωποι με ΔΕΠΗ ζουν μόνιμα ένα ρίσκο, γιατί είναι τρομερά παρανοητικοί και δεν σκέφτονται ποτέ. Που σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να σκοτωθούν σε αυτοκινητιστικά, να κάνουν κακό στον εαυτό τους, όχι γιατί έχουν τάσεις αυτοκτονικές, αλλά γιατί απλά το μυαλό τους δεν λειτουργεί. Και είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς έχω επιβιώσει γενικότερα. Έχω μπει σε αυτοκίνητα που δεν έπρεπε να μπω. Έχω μπει σε αυτοκίνητα μεθυσμένους. Έχω κάνει πράγματα που μετά τα σκέφτομαι και είμαι. Πόσο ηλίθια είσαι, ας πούμε. Είναι αυτονόητο ότι δεν το κάνεις αυτό. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έζησες όμως. Έζησα, ναι. Και έζησα, όπως μου λέει και η ψυχολόγος μου, υπάρχουν πολλές γυναίκες που περνάνε από εδώ που θα ζηλεύουν τη ζωή σου. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη. Είναι τυχερό που έζησα. Εντάξει. Μην ανησυχείς. Όλοι μας στη ζωή μας έχουμε λίγη τύχη που ζούμε. Άλλοι λιγότεροι, άλλοι πολύ. Ξέρεις, εγώ όταν γεννήθηκα, 15 ημερών έπαθα σιψεμία. 15 ημερών έπαθα σιψεμία και ήμουν... Πάτσες γυαλάκι. Οπότε, ό,τι τύχη... Είχαν όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα στη ζωή μου, την είχα εγώ μαζεμένη τους δύο πρώτους μήνες στη ζωή μου. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ τυχερό που η σιψεμία σε 15 ημερών μωρό, αν ζήσει, που ζει το 2% τέλειο των περιπτώσεων, ναι, συνήθως αφήνει και κάποια αναπηρία. Κάποια αναπηρία, ας πούμε, λόγω της διαδικασίας. Τύπου ότι είσαι κουτσός ή ότι δεν λειτουργούν τα όργανα. Τύπου ότι μπορεί να είσαι κουτσός, μπορεί να όντως να έχεις κάποια ανεπάρκεια σε κάποιο όργανο. Γενικά είναι μια πολύ σκληρή τέτοια. Και δεν έπαθα απολύτως τίποτα. Δηλαδή, μια χαρά. Δηλαδή, ακόμα πιο μικρό ποσοστό. Οπότε, όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουμε μια πολύ μεγάλη, έχουμε μια πολύ μεγάλη τύχη, ας πούμε. Και οι κωμικοί επίσης έχουν πολύ μεγάλη τύχη σε αυτά τα πράγματα. Σκεφτεί ότι μπορεί το τίμημα αυτής της... Ξυψεμίας χωρίς πάρα πολύ το έχω σκεφτεί. Πάρα πολύ το έχω σκεφτεί. Πώς γράψεις αγγείλμενο αυτό. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ αυτό. Και είναι ένα από τα πράγματα που αποφάσισα να μην σκέφτομαι. Δηλαδή, του γιατί είμαι έτσι. Αποφάσισα να μην το σκέφτομαι άλλο αυτό. Καμιά φορά σκέφτομαι και το επίθετό μου. Το επίθετο της μητέρας μου, ξέρεις, είναι Νταρλακώστα. Στα βλάχικα ο Ντάρλας είναι ο κωμικός. Δηλαδή είναι πάει πάπου προς πάπου το θέμα. Φοβερό αυτό. Πάντως το χιούμορ είναι σύμπτωμα της ΔΕΠΗ, αποδεδειγμένο επιστημονικά. Λες, ε. Γιατί υπάρχει... Θα πάω. Άλλος τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, κάνεις συνδέσεις άλλου τύπου. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Πήγαινε, τώρα μην στα λέω εγώ, γιατί στα λέω και διαστρεβλωμένα, γιατί τα θυμάμαι άλλα ντάλα αυτά που μου έχει πει ο γιατρός. Θα πάω σίγουρα να κάνω αυτό με τη ΔΕΠΗ που λες. Γιατί θέλω πάρα πολύ να μάθω ποιος είμαι. Μπορεί και να σε βοηθήσει και στο πρακτικό. Δηλαδή, μπορεί αυτό που σου καλεί. Τώρα, εσύ παίρνεις κάποια φάρμακα που κατευνάζουν μια κατάσταση. Δεν τη θεραπεύουν, από το καταλάβει. Οπότε αυτό μπορεί κάποιο κομμάτι να καταφέρει να το θεραπεύσει, ας πούμε. Λες, α. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν έχει να κάνει με οργανικό, με επικοινωνία νευρώνων το πρόβλημά σου. Η αγχώδης διαταραχήρηση συνδέεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και την πολική μπορεί να κάνεις. Και όχι τίποτα άλλο. Όχι, μωρέ, σταμάτα, μην με αγχώνεις. Δεν έχεις την πολική εσύ, τι σε νοιάζει. Θα την έχεις βγάλει. Εντάξει. Θα την είχα βγάλει, έτσι λέει και ο γιατρός μου. Δημήτρη Χριστοφορίδη. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Οδέτη Κουγέα, για την πολύ ωραία και βαθιά επικοινωνία που είχαμε. Δεν έχω ιδέα τι έχουμε πει εδώ μεταξύ μου. Δεν ξέρω αν έχουμε καλύψει τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Α, να σου πω, θες να σου πω για τις προσωπικότητες που έχουν αγχοδιαταραχή. Ναι, με. Λοιπόν, έχουμε Όπρα. Στίβεν Κόλμπερτ, είναι late night, έχω γράψει εδώ. Ναι, ο Στίβεν Κόλμπερτ, ναι. Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάρτνεϊ Καρντάσιαν. Δεν είναι πολύ φοβεροί σε δικές προσωπικότητες. Ναι. Κρίστεν Στουαρτ, Αντέλ, Μίση Έλιοτ, Κρίστεν Μπέλ. Όχι.
Μια χαρά είναι. Η Kristen Bell είναι η Άννα από το Frozen. Sorry, μια χαρά είναι. Miley Cyrus είναι και μεγάλος μου έρωτας. Αλήθεια. Έχεις την καλύτερη βασικά. Έχεις τη Σάρα Σίλβερμαν. Και Σάρα Σίλβερμαν μεγάλος μου έρωτας. Αλλά πιο πολύ από όλες αυτές έμπαινα και έμενα Miley Cyrus. Miley Cyrus, αλήθεια. Δεν την μπορώ καθόλου. Όποτε. Τι να με τι να σχολιάσουμε τώρα. Λοιπόν, Jennifer Lawrence και έχεις και τον Johnny Depp. Εντάξει. Καλώς ο Johnny Depp. Εμένα μου αρέσει. Έμπαινα. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Γεια σας.